να μας πει κάτι. Παρακαλώ. Καταρχάς, αν έχετε κάποιον εκπρόσωπο να έρθει εδώ να μας πει τα αιτήματα, πώς είναι. Παρακαλώ την πρόεδρο Ελπίδα Παπαθανασίου, παρόλο που κύριε Υπουργέ ξέρετε πολύ καλά τα προβλήματά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το ζητάτε αυτό, ορίστε. Το λόγο έχει η πρόεδρος Ελπίδα Παπαθανασίου. Συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη, αυτή τη στιγμή δεκάδες από τους συναδέλφους μας όλων των ειδικοτήτων θα ήθελαν να είναι εδώ μαζί μας σε αυτή την κινητοποίηση και φυσικά δεν μπορούν. Δεν μπορούν γιατί είναι ελάχιστοι οι εναπομείνοντες που υποστηρίζουν με τις ίστατες δυνάμεις τους τη δημόσια υγεία. Είναι οι ελάχιστοι που έχουν μείνει σε ένα γερασμένο, εξουθενωμένο σύστημα υγείας, στο οποίο έχουν στερέψει οι προσλήψεις, τα κίνητρα, οι αξιοπρεπείς αποδοχές και ο σεβασμός. Ο μέσος εργαζόμενος του νοσοκομείου λαμβάνει περίπου 900 ευρώ μηνιαίο μισθό. Εργάζεται περισσότερες από 9 ώρες ημερησίως, κάνοντας υπερορίες που πληρώνεται με ψίχουλα. Έχει εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό που πιθανώς δεν θα λάβει ποτέ. Οφειλόμενες άδειες προηγούμενων ετών και κατ' επέκταση μια τεράστια ψυχική και σωματική εξουθένωση. Ο μέσος εργαζόμενος αυτού του νοσοκομείου ουρλιάζει στα αποδυτήρια και κλαίει στο σπίτι του, χωρίς καμία υπερβολή. Αφού παλεύουμε καθημερινά αμέσως στα νοσοκομεία για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και παλεύουμε και εκτός του νοσοκομείου για να βιοποριστούμε και να ζήσουμε. Έχουμε ακούσει το επιχείρημα ότι λαμβάνουμε καλές κριτικές, άρα καλά τα καταφέρνουμε. Μα οι καλές κριτικές μπορούν να σχετιστούν αποκλειστικά και μόνο με τον εργασιακό αγώνα μας και τα συναισθήματα αλληλεγγύης που προσπαθούν να αποδεικνύονται από πολλούς δείκτες, τους οποίους επιδεικτικά η πολιτεία παραβλέπει. Επιγραμματικά έχω χρέος να αναφέρω τα παρακάτω αριθμητικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει ο Σύλλογος. Αυτή τη στιγμή το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου στελεχώνουν 4 τεχνολόγια ξωνική και το μαγνητικού τομογράφου, 5 άτομα χειριστές βοηθή ακτινολόγου, 3 ακτινοδιαγνώστες ιατροί, 3 κοινωνικοί λειτουργοί, 3 ψυχολόγοι, 3 φυσικοθεραπευτές, 7 τραπεζοκόμοι, 3 άτομα μόνο στα πλυντήρια, 1 ολόκληρη φαρμακοποιός, 2 βοηθοί φαρμακείου, 2 ογκολόγοι, 3 παθολόγοι ανακλινικοί, 13 βοηθοί θαλάμου, ενώ θα έπρεπε να είναι 37, κάτι αντίστοιχο και στους τραυματιοφορείς, 2 νευρολόγοι, ελάχιστοι ειδικευόμενοι σε όλες τις ειδικότητες, ελάχιστοι διοικητικοί υπάλληλοι που επίσης επομίζονται τεράστιο εργασιακό όγκο, ελάχιστοι τεχνικοί. Και φυσικά τελευταίοι της αμάξης παραμένουν πάντα και μονίμως νοσηλευτές, που αυτή τη στιγμή αριθμούν τουλάχιστον η μισή από αυτούς που αναλογεί στη δύναμη αυτού του νοσοκομείου. Είναι εκείνοι που κάνουν τις ιατρικές πράξεις όταν δεν προλαβαίνει ο γιατρός, παρέχουν τη φροντίδα που θα παρήχαν οι βοηθοί θαλάμου γιατί δεν επαρκούν, εκτελούν την νοσηλεία, παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, τρέχουν και δεν τους αποδίδει κανείς το σεβασμό που τους αξίζει. Δεν έχει αξία ανάλογη της οικονομικής του δυνατότητας. Κάθε ζωή έχει δικαίωμα στη δωρεάν υγεία και στη δωρεάν παιδεία. Κοιτάξτε που μιλάμε ξανά για εκείνα που θα έπρεπε να είναι αδιαμφισβήτητα. Για αυτά που οφείλουν να είναι αυτονόητα. Συνοψίζοντας λοιπόν, ζητάμε αύξηση των αποδοχών μας, ουσιαστική και ανάλογη του έργου που παρέχουμε, υποστήριξη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ώστε να είμαστε αποδοτικότεροι και ποιοτικότεροι, είμαστε επιστήμονες υγείας και δεν νοείται επιστήμονας χωρίς συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εξασφάλιση απαραίτητου ιατροτεχνολογικού υλικού αναγκαίου για τις διαγνώσεις και την υποστήριξη της ζωής, άμεσες και επαρκείς προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια παραμεθόριο ζώνη, η οποία σαφώς διαρκώς πλήττεται πολύ περισσότερο από ό,τι τα κεντρικά νοσοκομεία της χώρας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για μαρτυρίες. Οι διαμαρτυρίες είναι σύμβητο της δημοκρατίας. Αρκεί να μπορεί να συνομιλήσει. Στις 11 Εβδόμου του 2024, πριν από 20 μέρες, 25 μέρες, έλαβα μία επιστολή ενημερωτικά. Μία γιατρός έπαθε ένα ατύχημα σε ένα εκπαιδευτικό στη Ρόδο. Ξένη, από την Ελβετία, μαζί με μία συναδελφό της από το Ισραήλ. Dear Professor Michael, αγαπητά καθηγητά, κύριε Μιχαήλ, being both doctors, we have seen a lot of countries, hospitals, patients, and obviously doctors. Έχοντας, ωραία, το λέω καθήνα με τη μετάφραση. Έχοντας, υπάρχει και οι δύο γιατροί, έχουμε δει πολλές χώρες, πολλά νοσοκομεία, πολλούς ασθενείς και προφανώς πολλούς άλλους γιατρούς. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πρώτη μας σκέψη
όταν πάθαμε το ατύχημα ήταν, είμαστε ένα νησί, θα έχει ένα μικρό νοσοκομείο, τι έχουμε να περάσουμε. Είναι τεράστιο νοσοκομείο, όχι μικρό. Λέμε τι σκέφτηκε η κυρία. Δεν είχε έρθει το νοσοκομείο. Πρέπει να σας, αυτό που θα σας διαβάσω είναι τίτλος τιμής για σας. Πρέπει να σας συγχαρούμε. Πρέπει να σας συγχαρούμε και να σας πούμε και να σας πούμε και να σας πούμε ότι το επίπεδο της νοσηλείας που λάβαμε από το προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό σε αυτό το νοσοκομείο ήταν amazing, καταπληκτικό. Το επίπεδο της ιατρικής ικανότητας, το επίπεδο της φροντίδας είναι top class. Είναι top class. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Διότι αυτό που αντιμετωπίσαμε στην Ελλάδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Αυτό στους γιατρούς. Μόνο στους γιατρούς. Και μόνο αυτές και στους γιατρούς. Όχι στις υποδομές. Όχι στις υποδομές. Αυτή είναι μία μαρτυρία. Είμαι από την Αμερική. Είμαι στο σύστημα. Έχω τον ανεψιό μου εδώ και είναι ντροπή να έχετε 20 δωμάτια με ένα νοσηλευτικό. Και σας απάντησα ήδη στην ομιλία μου. Σεβόμαστε λοιπόν τις κριτικές του κόσμου και αυτές οι κριτικές αποδεικνύουν και μόνο ότι έχετε στο Υπουργείο Υγείας πολύ καλούς εργαζόμενους. Έχουμε χύσει υδρότα. Πρέπει όμως να ανταμυφθούμε και για αυτόν τον υδρότα. Δεν γίνεται ένας νοσηλευτής να είναι για 30 ασθενείς. Δεν είναι τρεις δυνατόν κρίσης παθολόγοι να βρίσκονται για όλο το νοσοκομείο, για μια ολόκληρη κλινική, να κάνουν να αλλάξουν εφημερίες, να μην βγαίνουν και παράλληλα πρέπει να διακτηνιστούν ανάμεσα στην κλινική και στα επίγοντα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο τεράστια ποσοστά υποστελέχωση σε ένα νοσοκομείο που δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια τουρίστες και 176.000 από τα εκεί νησιά. Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή, υποφέρει αυτό το σύστημα. Εμείς εδώ οι εργαζόμενοι υποφέρουμε. Είμαστε όλοι με τουλάχιστον εκατοντάδες ρεπό στην άκρη, άδειες οφειλόμενες το 22. Μιλάμε για άδειες το 22 και πληρωνόμαστε για 900 ευρώ. Θα καθόσασταν στη θέση μας. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να μην φεύγουν όλοι οι εργαζόμενοι. Πρώτα απ' όλα. Αμερικής είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Ντροπή σας. Στην Αμερική, αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλεια, πεθαίνεις έξω από το νοσοκομείο. Στην Ελλάδα ευτυχώς δίνουμε δωρεάν πρόσβαση στην υγεία σε όλους. Άρα με συγχωρείτε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ως προς τους νοσηλευτές. Έχω ήδη ανακοινώσει συνέντευξη προηγουμένου τον κύριο Περιφερειάρχη όταν ήμασταν. Ότι το νοσοκομείο αυτό έχω ένα διαβασμένο πληροφορικό. Έχει πράγματι πρόβλημα λόγω πολλών αποχωρήσεων νοσηλευτών. Και θα προκηρύξουμε επιπλέον 50 θέσεις νοσηλευτών ακριβώς για να μπορούμε να καλύψουμε το πρόβλημα που είναι πραγματικό του νησιού. Κάνουμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, επιτρέπουμε το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ, ήδη έχουμε εκατοντάδες αιτήματα γιατρών στην Ελλάδα για ιδιωτικό έργο ήδη, για να συμπληρώνουν τα εισοδήματά τους. Χθες στην Κάλυμνο δύο ιδιώτες καρδιολόγοι που δουλεύουν στο νοσοκομείο της Κάλυμνου μας είπαν ότι μόλις κάνουμε πρόσκληση θα μπουν για μόνιμη λόγω των μεταρρυθμίσεων που κάναμε. Άρα, καλά να φωνάζετε και εγώ μπορώ να φωνάζω, αλλά η φωνή δεν φέρνει γιατρούς. Πάμε λοιπόν. Ακούστε. Όλους μας κρίνει στο τέλος ο λαός, μην ανησυχείς. Εμείς εδώ δεν είμαστε τύρανοι,
Εμείς εδώ είμαστε εκλεγμένοι. Τυραννημένοι είμαστε, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το τιμούμε και το φροντίζουμε. Και επειδή μου έκανε τη μεγάλη τιμή. Να με συνοδεύσει σήμερα παρά τις γνωστές αντιδράσεις που είχατε. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκου, θέλω εδώ ενώπιόν σας να τον ευχαριστήσω, διότι με τις δικές του ενέργειες προχωρήσαμε και φτιάχνουμε το νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου. Σε δυόμιση χρόνια από σήμερα θα λειτουργεί με το κλειδί στο χέρι. Είναι εδώ η προτομή. Το προσωπικό το εγγυόμαστε εμείς. Το έχουμε βρει το προσωπικό ήδη. Αυτό είναι δική μου ευθύνη, όχι δική σας. Θα φέρει προσωπικό το Υπουργείο Υγείας. Σε δυόμιση χρόνια θα είναι εδώ το ακτινοθεραπευτικό. Είμαστε μπροστά στην προτομή που είναι κάπου εδώ, του αημνίστου Δημητρίου Κρεμαστινού, χάρη στην ενέργεια που έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος βρήκε και τα χρήματα για τον εξοπλισμό του. Και θα τον ευχαριστήσω, διότι αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Ωραίες οι φωνές, αλλά εσείς φωνάζετε, εμείς να κάνουμε το ακτινοθεραπευτικό. Στο Γενάρη που άκουσα την καταγγελία. Ακούστε, πολλά μπορώ να μου πείτε και ό,τι θέλετε, αλλά να είμαστε στην κριτική μας δίκη. Το Γενάρη για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα παρατημένο ιατρείο με έναν αγροτικό γιατρό, όταν και αν είχε. Επί αυτής κυβερνήσεως έχει νοσηλευτές και γιατρούς, και τώρα που μιλάμε ανακατασκευάζεται το νέο κέντρο υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης και γίνεται το καλύτερο κέντρο υγείας στα Δωδεκάνησα. Σήμερα το απόγευμα, αν θέλετε, μπορείτε να είστε εκεί να το δείτε με τα μάτια σας. Από εκεί που ήταν λοιπόν ένα παρατημένο κέντρο υγείας, τώρα γίνεται κανονικό κέντρο υγείας. Να μας κατηγορείτε για αυτά που φταίμε, αλλά όχι για αυτά που δεν φταίμε. Και ως αποτέλεσμα αυτού έχουν και άλλη προσφορά εργασίας. Γιατί έτσι δουλεύει η οικονομία. Παρατάστα σας είπα, για να καλύψουμε το μείον 30, προκυρήσουμε συν 50. Ωραία, αμέσως. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί εγώ όλα αυτά συγγνώμη που το λέω με όλο το θάρρος, το βρίσκω γελία. Γιατί είμαι εργαζόμενη εδώ μέσα και θα σας πω γιατί το βρίσκω γελία. Γιατί όταν μιλάμε για αριθμούς γιατρών που έχουν προσληφθεί, δεν ξέρουμε ειδικότητες. Εδώ πέρα πάσχουν συγκεκριμένες ειδικότητες μακροχρόνια και κατ' επέκταση υποφέρουν μαζί με αυτούς και οι ασθενείς, οι οποίοι δεν λαμβάνουν την πρέπουσα φροντίδα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 13. Όπως και να έχει. Ναι, σαφώς και να είναι, για να το λέω και ο διοικητής. Έχουμε το να ψακουλιάζεις έτσι, δεν δίνεις την διάσταση στο πρόβλημα που υπάρχει. Επίσης, ναι, μισό λεπτάκι δώστε μου. Επίσης, όταν μιλάμε για το ότι χρειαζόμαστε 50 νοσηλευτές, όχι ότι άλλοι κλάδοι δεν έχουν πρόβλημα, διοικητικοί, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ακτινολόγοι, όλοι έχουν πρόβλημα, μην κρυβόμαστε. Απλά θίγω τις μεγάλες κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Όταν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή κατά 50% το νοσηλευτικό προσωπικό έχει ελλείψεις, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, για να παρέχει την πρέπουσα φροντίδα που του αναλογεί σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, χρειάζεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 100 άτομα. Μόνιμους. Όχι συμβάσεις, όχι οτιδήποτε άλλο. Μόνιμους. Και αυτή τη στιγμή η μέση ηλικία όλων και νοσηλευτών και βοηθών θαλάμου που παρέχουν όλη τη φροντίδα, την επικλίνη στον ασθενή, είναι 50 ετών. Θα μπορείτε εσείς τα 50 σας να γυρίσετε ένα παχύσαρκο ασθενή και να το περιποιήσετε και να παίρνετε και τα 700 ευρώ. Αυτό θέλω να μου απαντήσει ένας από εσάς αν μπορεί. Ευχαριστώ. Εργαζομένων σήμερα και ποιοι ήταν το 2019. Αυτό θα πει. Δεν είναι θέμα σύγκριση. Αντέσσετε. Δεν είναι θέμα σύγκριση.
Το θέμα είναι τι χρειάζεται το νοσοκομείο. Να σας πει ο κ. Πρωθυπουργός για την αύξηση του πληθυσμού. Όταν λέω να δούμε τον αριθμό των εργαζομένων το 19, τον αριθμό των του 24 και η απάντηση είναι δεν μας ενδιαφέρει. Να δούμε και τον αριθμό, να δούμε και τον αριθμό, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η σωστή απάντηση. Διότι αυτή πληρώνει ο ελληνικός λαός από το εισφαίρημά του. Άρα μας ενδιαφέρει. Άρα αν καταλαβαίνω καλά είναι περισσότεροι εργαζόμενοι σήμερα. Και δεν σας ενδιαφέρει γιατί θέλετε να πείτε ότι είναι καλύτερη εποχή στην Ελλάδα. Αυτό δεν αντέχω. Το πείτε μας και δείτε. Για πες το. Εγώ στο όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό από τον Ιούλιο του 2019 είναι 15 γιατροί παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα, είναι 15 γιατροί παραπάνω. Ας το κρατήσουμε αυτό. Όσον αφορά, ναι, είπαμε ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα και προφανώς θέλουμε να είσαι δικό της σκέψης. Το θέμα είναι τι χρειάζεται. Άρα λεφτά, άρα λεφτά, ναι. Όσον αφορά όμως, εγώ τουλάχιστον από τη δουλειά τον ακούω. Αν θέλετε να με ακούσετε. Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, εκεί πραγματικά το νοσοκομείο υποφέρει. Έχουμε μείον 30 ανθρώπους από το 2019 και έχουν αποχωρήσει 80, έχουν αποχωρήσει 80 και έχουμε προσλάβει 50 επικουρικούς. Προφανώς οι αποχωρήσεις ήταν περισσότερες, αναπάντηχες και θεωρώ ότι ο υπουργός ήδη αναφέρθηκε. Δεν είναι αναπάντεχες. Δεν είναι αναπάντεχες. Στον δρόμο θα κάνουμε και συνάντηση μέσα στο αμφιθέατρο, να πούμε λοιπόν τα εξής. Καχάς, εγώ δεν λέω ότι όσα λέτε πριν. Ούτε απαξιώνω, ούτε από τη λέξη γελία, δεν μου αρέσει να λέω τι. Απηχείτε πραγματικές αγωνίες εργαζόμενων, οι οποίες για μένα είναι σεβαστές. Μπορώ να σας πω ως πολιτικός πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Να κάνουμε άπειρες προσλήψεις δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ανάλογο προσωπικό και να θέλαμε, και εδώ γιατί δεν μπορούμε. Το κράτος μας έχει όρια που μπορεί να ακολουθήσει. Φέτος πρέπει να σας πω όμως, έχουμε ήδη προκηρύξει 6.500 μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ, που είναι οι περισσότερες μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ από την ίδρυσή του για ένα χρόνο. Άρα η κυβέρνηση σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που λέτε τα ακούει. Θέλετε περισσότερα εισοδήματα. Συμφωνώ μαζί σας. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στην Ελλάδα υποαμείβονται. Πρέπει να έχουν ψηλότερα εισοδήματα. Μπορεί το κράτος να δώσει αυτά που εσείς αξίζετε. Δυστυχώς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Διότι ξέρετε πολύ καλά, όταν ψηφίσατε την αριστερά που έλεγε ότι μπορεί, έκοψε και αυτά που παίρνατε. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που νομίζετε. Όποιος έλεγε, θυμάμαι, ήμουνα το 14 υπουργός και λέγανε εδώ πέρα, θυμάμαι, ένα του ΣΥΡΙΖΑ με το όνομά του είχε σπαθεί, εμείς θα δώσουμε διπλούς μισθούς. Και όταν ήταν, δώσαν μισθούς. Άρα αφήστε το τι μπορεί να κάνει. Όχι, δεν μπορούμε. Είναι η απάντηση. Άρα.